Σήμερα μας λέει κάτι ότι τελικά το κάθε τι που έγινε δεν έγινε μόνο αυτό που έγινε, λέει το Σάββατο παράδειγμα, δεν έγινε για να έγινε δια τον άνθρωπο, δεν έγινε ο άνθρωπος δια το Σάββατο. Σκεφτείτε, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλά πρέπει που μας έχουν τοποθετήσει δεν είναι έτσι. Είναι έτσι για να έχουμε μία τάξη, αλλά κάποια στιγμή θα κάνεις και την υπέρβασή σου σε αυτό. Και αυτό βλέπουμε τον Ιησού να θεραπεύει ημέρες Σαββάτου. Αναφέρει και ένα παράδειγμα, ότι κάποτε πήγανε στη συναγωγή και κατάλησαν όλα αυτά που καταλύονται μόνο από τους ιερείς. Βλέπετε η υπέρβαση. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να κάνει την υπέρβασή του, την καλή υπέρβασή του. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό. Δεν γεννήθηκες για όλα αυτά που σου βάλανε στο νου. Παράδειγμα, τώρα βλέπετε αυτόν τον αγώνα που έχουμε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται μέσα στην πατρίδα σου και σε βρίζουν, θέλουν να μπουν, σε βρίζουν, αφού σε βρίζουν απ' έξω, σκεφτείτε να μπουν μέσα, τι θα γίνει. Γι' αυτό λοιπόν όλα θέλουν την τάξη τους. Η ευγένεια πάντα κερδίζει. Η αναμονή, να έχεις μέσα σου υπομονή. Κάτι θα σου δώσει ο Θεός, κάτι θέλεις, θα πρέπει να κερδίσεις και εσύ από αυτή την υπομονή. Έτσι λοιπόν, πολλά πράγματα που και η Εκκλησία έχει βάλει ως δεδομένα είναι μέχρι να κατανοήσεις ότι μπορείς να κάνεις την υπέρβασή τους. Για να το κάνεις αυτό βέβαια χρειάζεται να κατανοήσεις αυτό που έλεγε ο Σωκράτης, ότι ένα ξέρω, ότι δεν ξέρω τίποτα. Και αν το συνδυάσουμε με το Ευαγγέλιο είναι αυτό που λέγεται «Μακάρι η πτωχή του Πνεύματος». Ότι αυτοί θα κληρονομήσουν την Αγία, την Βασιλεία των Ουρανών. Και τίθεται το ερώτημα, ποιος είναι ο φτωχός, ο ανόητος, ο μωρός, ποιος είναι ο ανόητος, ποιος είναι αυτός. Στην περίπτωση αυτή είναι ακριβώς ο Σωκράτης, που κατενόησε ότι ένα ξέρει, δεν γνωρίζει τίποτα. Και ας το κάνουμε φωτογραφία. Ας το κάνουμε βιντεάκι να το καταλάβουμε. Σκεφτείτε ότι είστε σε μία παραλία. Μπροστά σας είναι μία ωραία παραλία, η θάλασσα. Και απλώνετε τα χεράκια σας, παιδάκια, παίρνετε μια χούφτα όσο μπορείτε, μεγάλη άμμο. Ξέρετε πια τι είναι η άμμος. Αλλά δεν ξέρετε πόσες χιλιάδες είναι αυτή η παραλία, πόσα κομμάτια έχει. Δεν ξέρετε το κάθε κομμάτι τι θέλει να σου πει. Δεν ξέρεις τι πληροφορία έχει αυτό το κομματάκι. Τα εκατομμύρια που υπάρχουν, τα 3 εκατομμύρια. Και το σπουδαιότερο, υπάρχουν χιλιάδες παραλίες. Άρα λοιπόν, όσια και γνώση να έπιασες νομίζεις, σκέψου, υπάρχει τόσο απέραντη και δεν είναι τόσο απέραντη γνώση που είσαι φτωχός στην ουσία. Κατανοώντας αυτό, φτάνεις στο σοκρατικό δόγμα. Σοκράτης δεν γίνεσαι, ένας ήταν. Αυτός που κράταγε τα έσω, ο έσω κρατών. Έτσι λοιπόν, και όταν εσύ φτάσεις να έχεις τη δυνατότητα να κρατάς και να κατανοείς τα έσω, τότε θα γίνεις ο έσω κράτης. Τότε λοιπόν, μέχρι τότε όμως, κατανόησε και μπες σε αυτή την κατάσταση της ταπεινότητας χωρίς γνώμη, που είναι η ταπεινή γνώμη σου. Μπες στην υπακοή, προχώρησε, δώσε λίγο χρόνο στο Θεό να λειτουργήσει για σένα. Εμείς θέλουμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Πιστεύετε εσείς ότι η Ελλάδα θα σήκωνε ποτέ τείχος εκεί πάνω στον Εύρο? Όχι. Η άλλη βοήθησε.
Άμα δεν κάνανε οι άλλοι εκεί, κανένας δεν θα έκανε εδώ πέρα τίποτα. Κανένας δεν θα έκλεινε σύνορα. Καμιά φορά είδατε κινήσεις άλλου, και αυτό λένε και σε αυτά τις τεχνικές πολέμου που χρησιμοποιούν είτε μοναχοί. Τι χρησιμοποιούν? Τη δύναμη του άλλου. Την ανόητη δύναμη του άλλου, ώστε εσύ να εκμεταλλευτείς όλο αυτό. Και τώρα ερχόμαστε σε σένα. Τι μπορείς να κάνεις για να φτάσεις σε αυτό το σοκρατικό? Πώς μπορείς να γίνεις ο Σωκράτης? Να αρχίσεις να αυξήσεις την πίστη σου. Η πίστη όμως, κατά τον Άγιο Φωτικής, είναι επιγνωτική γνώση. Άραγε, τι ξέρεις? Λέει ένας, ξέρω να μαγειρεύω. Α, ωραία. Ξέρεις να μαγειρεύεις τυχαία, όπως εγώ, ή ξέρεις να μαγειρεύεις με επίγνωση? Τι σημαίνει η επίγνωση και το τυχαίο? Εγώ ρίχνω όλα τα πια πράγματα μέσα και ό,τι βγει. Κάθε φορά τρώω διαφορετικό φαγητό. Η επίγνωση είναι, φτιάχνω ένα φαγητό και είναι ακριβώς το ίδιο σήμερα και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο. Διότι εγώ ελέγχω το φαγητό και όχι το φαγητό ελέγχω. Εγώ το τρώω όλο, ξέρετε. Λοιπόν, άρα καταλήγουμε. Ποια είναι η επίγνωση? Λες, αγαπάω. Ποια είναι η επίγνωση της αγάπης σου? Το ότι κάνεις σεξ, έρωτα. Όλοι κάνουν όσοι μπορούν. Αλλά, εκεί και πέρα, τι βάζεις εσύ για να κρατήσεις αυτό? Ή ποιο θα είναι το ενδιαφέρον? Θα είναι το σεξ? Ή θα είναι ο έρωτας που θα εδρεύει στην καρδιά και στο νου σου που έχει επίγνωση? Γιατί ο έρωτας, ξέρετε, έχει θυσία, έχει σκέψη, έχει και μετά. Ενώ το σεξ έχει μόνο αυτό. Αυτά. Το βλάκα κοιμάται τώρα. Ή αυτό ή εκείνο, ο καθένας θέλει. Μετά ποια είναι η επίγνωσή σου? Ποια είναι η αγκαλιά σου? Ποια ποιότητα έχει η αγκαλιά σου? Ποια ποιότητα έχει η πατρική σου αγκαλιά, το χέρι που βάζει το γιο σου στην κόρη σου? Ποια ποιότητα που βάζει το σύντροφό σου? Και η ποιότητα αυτή ξεκινάει μέσα από την γνώση που έχουμε και από τη διεύρυνση της καρδιάς και του νου μας. Εάν δεν δουλέψουμε γι' αυτά, θα είμαστε άνθρωποι αγέλαστοι. Θα δείχνουμε σοφία και θα είμαστε άσοφοι. Θα δείχνουμε αυτά τα δίθεν, δεν θα γελάμε. Όπως παλιά οι ιερείς δεν γελάγανε, γιατί λέει ο Χριστός δεν γέλασε ποτέ. Ο Χριστός, χαχαχούγαζε, χαρά έχει. Ο Χριστός να μην είχε χαρά, τι σπέρνει, τι δίνει, χαρά δίνει. Σε παίρνει, άστα να πάμε πώς με πήρε εμένα τουλάχιστον και με έκανε να είμαι χαρούμενος κάθε μέρα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σταματήσω να χαίρομαι. Μέσα σε όλα αυτά που σας είπα. Έστειλε το γέροντα Παΐσιο κοιμόμενο τότε τον Άγιο σήμερα και με θεράπευσε μέσα σε 4 μέτρα, μέσα σε 4 μέρες θερμοκάθαρση, νεφρά, καθαρά και μούργη. Έτσι όχι τώρα, 10 χρόνια, 15 πίσω εγώ με το πόσο. Να μην πούμε ότι το έκανε χθες και θα γυρίσει. Καρδιά. Έμφραγμα, γερό, δυνατό, όχι, όταν θέλω, πάμε εκεί. Γιατί, όταν δουλέψεις, έπαθα να στο πω, δεν αρέσει, έπεσα σε έναν γκρεμό. Με χτύπησαν κάτι κλαδιά, έπαθα ερυσίπελα. Κλαδιά, αντιβιώσεις, πράγματα, νοσοκομεία, εγώ τίποτα, στο σπίτι ήμουνα, κάτι αλυφούλες έκανα, κάτι αυτό, κάτι εκείνο, και λάθος πράγματα έκανα, μια χαρά πήγαν όλα. Δεν είναι η ευλογία του Θεού. Τώρα 1,5 χρόνο ταλαιπωρούμε με ένα άσθημα. Έτσι. Όλα με ενοχλούν ακόμα και το φαγητό που τρώω. Όλα με την ευλογία του Θεού. Ανεβαίνω κατένι φόρες, ανεβαίνω αυτά, εκεί δεν μπορώ. Εκεί αυτό ασχολούμαι, τρέχω, κάνω όσο μπορώ βέβαια, το κάνω.
Δεν είμαι καθισμένος σε μια καρέκλα. Σηκώνω βάρη, κουβαλάω ξύλα. Λοιπόν, υπάρχω. Είμαι μέσα στη χαρά, είμαι μέσα στον ήλιο. Άρα λοιπόν, τι μας λείπει οι άνθρωποι για να αλλάξουμε? Μας λείπει να ξανά ανοίξουμε την καρδιά μας από τα ψυχοδιανοητικά σκουπίδια, μεθόδους, πράγματα που, ξέρετε, ένα σπίτι το θεωρούμε βρώμικο από αυτά που έχει μέσα. Από αυτά που η νοικοκυρά, ο νους δηλαδή, συσσωρεύει. Πρόσφατα είχαμε ένα τέτοιο θέμα με τον αδερφό εδώ. Ένα σπίτι που ήταν 15 σπίτια. Πήγαμε για μια εβδομάδα εργασίες και έχουμε 1,5 μήνα και δεν τελειώσαμε ακόμα. Γιατί ο νους εκείνος ήταν συσσωρεύει. Και για να μπουν, σκεφτείτε, ένας άνθρωπος δυνατός και με άλλους ανθρώπους μαζί έκανε τόσο καιρό να βγάλει από ένα σπιτάκι 60-70 τετραγωνικά. Πόσο είναι, κάπου εκεί. Σκέψω τα 200. Είχα πάει μια φορά να κάνω ένα αγιασμό στην πολιτεία σε ένα σπίτι 200. Ξέρετε, μέσα στο κέντρο πετάγανε όλα τα ρούχα και τα σκουπίδια και για να πάω έτσι μου λέει καφεδάκι στο στέλνο, στην ψήφια. Έτσι. Στην τουαλέτα πήγα και δεν πήγα. Σκεφτείτε. Γι' αυτό λοιπόν αρχίσουμε να καθαρίζουμε το νου. Να πετάμε τα ψυχοδιανοητικά σκουπίδια. Ό,τι μας έβλαψε. Έχουμε χρόνο. Να τα ομορφύνουμε. Να δρομολογήσουμε καλύτερα πράγματα. Θυμηθείτε και στην Παλαιά Διαθήκη τον Ιώβ. Όλα τα άχασε, όλα τα ξαναβρήκε. Κύκλος είναι όλα. Εσύ πώς, ποια συμπεριφορά θα έχεις στο κύκλο? Ποια συμπεριφορά? Κάποτε εδώ πριν 20 χρόνια είχε γίνει χαμός. Βγαίναν τηλεοράσεις, με βρίζανε, με κάνανε, με φτιάξανε. Και πρωτοστατούσε ένας πολύ δυνατά και τα λοιπά και έτσι και αλλιώς και ο Πίξος και ο Δίξος. Είχε βγάλει το εκκλησάκι τότε ότι ήταν η βίλα, κοιτάξτε που μένει, πόσους έκλεψε αυτούς. Περάσαν τα χρόνια, πριν λίγο καιρό ήρθε ένας ανθρωπάκος εδώ, μπήκε, προσκύνησε, άφησε τα τηλέφωνά του, ό,τι θέλουν να βοηθήσει. Κοιτάξτε ένας κύκλος που έγινε, ο άνθρωπος αυτός που έκανε όλα εκείνα, δεν θυμόταν ούτε το εκκλησάκι ότι είναι αυτό που έβριζε. Ήταν τόσο αφού τεναχωρέθηκε για την κατάστασή του. Όταν έγινε ευλογία σε αυτό το σημείο, έμεινε μια κοιλίδα αίμα από κάτω. Δεν άνοιξε κανένα παντελόνι, τίποτα. Και όταν βγήκε έξω, έκανε με το ένα αυγό με αίμα. Βλέπετε ο Θεός, ό,τι έγινε, έγινε. Συγχωρείς εσύ. Ανοίγει ο διάβλος, ανοίγει ο δρόμος. Και ό,τι και αν έγινε, τι μου έδωσε? Τη δύναμη της επίγνωσης να παραμείνω καλός. Γι' αυτό λέει, θυμάμαι έναν μικρούλι που είναι γέροντας μετά, έλεγε, δεν θα αφήσω κανέναν στη ζωή μου να με κάνει κακό. Πόσο σπουδαίο, τόσο απλούλι, αλλά τόσο μεγάλο, έχει μεγαλείο. Δεν θα αφήσω να με κάνει κακό. Να με κάνει κακό άνθρωπο, να με κάνει να... Γιατί οι κακίες θα βγάλουν. Τι γελιάς. Θα δεις έναν που έχει αυτό, κάτι θα νιώσεις. Ανθρώπινα είναι. Ή κάποιος εξαγέλασε, κάποιος σου μετέδωσε λάθος πράγματα, ή κάποιος έκανε μια διδασκαλία που ήταν έβαλες. Και η κακή διδασκαλία έχει μέσα καλά πράγματα. Κάτι κερδίζεις και από εκεί. Αρκεί αυτό και η καρδιά να πάρουν το δρόμο το σωστό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχω γνωρίσει εδώ πάμπολος, οι οποίοι ζουν στο παρελθόν. Σταθερά στο παρελθόν. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι ζουν στο μέλλον, στο θα είναι, είχαμε μερικούς πολιτικούς τέτοιους. Θα και θα. Έτσι. Υπάρχουν άλλοι που δεν ζουν ούτε από εδώ, ούτε από εκεί. Αυτή είναι η κατηγορία που μόνη. Δεν μπορούμε να τους βρούμε πουθενά. Γι' αυτό λοιπόν, κάντε επιλογή και βάλτε τον Ιησού μέσα στην καρδιά σας, το μόνο σίγουρο που έχουμε. Και αφήστε, γιατί ο Ιησούς υπάρχει. Το μόνο πρόβλημα που δημιουργούμε εμείς είναι ότι τον έχουμε με τα ψυχοδιανοητικά μας σκουπίδια περικυκλώσει. Και
εκτελούμε μια εξωτερική θρησκεία. Δηλαδή ανάβουμε ένα κεράκι, ακούμε, κοινωνούμε κάπου-κάπου, και τι άλλο να κάνουμε εμείς, δεν βλέπεις έξω, μου λέει ο άλλος. Τα χάλια τους είναι έξω. Τώρα εγώ φταίω, ό,τι μπορώ κάνω, πάντα. Ό,τι μπορείς ακριβώς, ό,τι μπορείς. Όχι ότι δυνατότητα έχεις, άλλο πέρα, άλλο πέρα. Έχεις πολλές δυνατότητες. Έχεις δυνατότητες να είσαι άγιος άνθρωπος. Και επειδή είσαι όμορφο κοριτσάκι και εσύ και εσύ και μπορείτε να κάνετε και να έχετε και τις σχέσεις και τα λοιπά και να έχετε και δρόμο. Να ανοίξετε και δρόμο και να φωτίζετε. Και θα φωτίσεις τον εαυτό σου, θα φωτίσεις τον τρόπο σου, θα φωτίσεις τον ένα, θα φωτίσεις τον άλλο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως μας τα μάθανε. Ακριβώς. Ή, για να πούμε πιο την αλήθεια, η αποκαλυπτική περίοδος είναι τώρα. Γιατί ανοίγει η καρδιά μας προς το πραγματικό φως. Γιατί μη γελιέστε, όλα τα συστήματα βάλανε και ανθρώπινες δοξασίες προκειμένου να κρατήσουν τον κόσμο. Για πολλές αιτίες. Εγώ είπα μία, η οποία μπορεί να μην στέκει κιόλας. Έτσι λοιπόν, ανοίξτε την καρδούλα σας. Κοιτάξτε τι καλό μπορείτε να κάνετε. Και τι καλό μπορώ να κάνω, Πάτερ, εγώ στην καθημερινότητά μου. Μπορείς να είσαι ευγενής. Άφησε εκείνο τώρα. Έτσι, ευγενής. Χαμόγελο. Ένα καλό λόγο. Γιατί εγώ τι ευγένεια πήγα στην κοπέλα μου. Φα! Έτσι ευγενικά. Έτσι και τι έλεγε. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Το έχετε παρατηρήσει αυτό. Να λες κι άλλο. Με τα λατάγραφα. Τόκασε. Μεγάλο το όνομα του Θεού. Είδατε. Βλέπετε λοιπόν ότι συμβαίνουν διάφορα τα οποία εμείς πρέπει να τα ανοίξουμε, να τα αποδεχτούμε. Έρχεται ο Κύριος και σου λέει, Γεωργία μου, Γιώργο μου, Διονύση μου, Στέφανε μου, είμαι εδώ. Και εσύ, λέει το Ευαγγέλιο, αγορώ να αγοράζεις. Ή έχω γυναίκα, σε έπινε οχλεί ο Θεός αν είσαι γυναίκα, μωρέ. Είσαι οχλεί να αγόρασες αγορό ή σπίτι, είσαι ίσα, μπράβο σου, παρακάτω. Γιατί να κολλήσουμε στο σπίτι που αγοράσαμε και όχι στην εξέλιξη που έχουμε. Γιατί εξελιχτικά, τότε θα δούμε. Κάποτε, όταν ήρθαμε από το εξωτερικό, εδώ δεν είχα πάρει την εκκλησία αυτή, είμαστε 20 χρόνια εδώ, δεν είχα εκκλησία και είχα ένα σπίτι εκεί στην Κιμόνο, που ήταν τα γραφεία της εκκλησίας και έκανα και μια μικρή λειτουργία, είχα κάνει ένα. Και ήμουνα στο Βαρνάβο επάνω και ούτε εκκλησία λέει δεν έχω εδώ πέρα, τι γίνεται, τι θα κάνω, μου λέει. Ο Κύριος μου λέει, έχεις εκκλησία των ουρανών. Περιμένεις γιατί θέλεις κύματα. Έτσι λοιπόν βλέπετε, ανάλογα πόσο θέλουμε να διευρυνθούμε εμείς. Έτσι, αν θες να γεράσεις, θα γεράσεις. Αν δεν θέλεις να γεράσεις και μπαίνεις μέσα στην αγάπη, τότε ενώ θα φαίνεσαι μεγάλος, δεν θα είσαι γέρος ποτέ. Όταν αρχίζεις και μιλάς, τότε θα φαίνει την ενικότητά σου. Και εσύ είσαι μεγάλος. Πόσοι μεγάλοι χρήουν αγκαλιά από νέες κοπέλες, από χαρές, να πάω μαζί με αυτό, να καθίσω, να μιλήσω, να κάνω. Γιατί? Γιατί? Γιατί φαίνεται η νεανικότητα της ψυχής. Ας ξεκινήσω από εκείνο το πράγμα. Ας δημιουργήσουμε τέτοιες προϋποθέσεις. Έτσι λοιπόν, πολλά Σάββατα γίνανε για εσάς, όχι δεν γίνατε εσείς για το Σάββατο. Γι' αυτό λοιπόν, μην εγκλωβίζεστε. Ό,τι και αν έγινε, καλός, κακός έγινε. Γυρίζω σελίδα, ανοίγω τα μάτια μου, την καρδιά μου και μαθαίνω. Και το σπουδαιότερο, αρχίζω να ζητάω από το Θεό να με καθαρίσει αφού δεν μπορώ να καθαριστώ. Δεν μπορώ να καθαριστώ. Δεν μπορώ να κάνω. Ζητάω βοήθεια. Ο Θεός πιστεύετε δεν θα τη στείλει. Θα τη στείλει. Αρκεί να μην είσαι όποτε σου τυχαίνει, να αρχίσεις να γίνεις σταθερός, συνδρομητής. Πώς άλλωστε το λογισμικό σου θα δουλέψει όταν είμαστε στα Windows 10, 12 τώρα, δεν ξέρω ποια είναι, και εσύ είσαι στατός, πώς θα δουλέψεις, ποιος θα σου στείλει, τι να σου στείλουν. Και ό,τι σου στείλουν θα είναι παραποιημένο, δεν θα το λαμβάνεις, τι να κάνω. Για να μιλήσουμε και στη γλώσσα της ηλεκτρονικής που εσύ είσαι τόσο εκεί.
Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αν δεν έχεις το λαπτάκι σου, αν δεν έχεις το πώς μπορώ να σου στείλω ένα μήνυμα. Δεν είναι δυνατόν. Θα σου στείλω μήνυμα πνευματικό, που δυστυχώς όμως ή εσύ ή εγώ δεν θα έχουμε τις κερδίες να το συλλάβουμε. Γιατί πρέπει να κάνουμε μεγάλο αγώνα. Ας έχουμε τη δύναμη και την αγάπη του Θεού. Γιατί δεν είναι λόγια μιας εκκλησίας, ξέρετε, εντάξει, μόλις φύγετε, ξεχάστετε. Γιατί αυτό σημαίνει. Εγώ παροτρύνω και λέω, ζήτησε από το Θεό, δοκίμασε το Θεό, δοκίμασε τον Κύριο Ιησού, να δεις τι θα γίνει στη ζωή σου. Δοκίμασε, πες εγώ δεν σε πιστεύω. Δεν είσαι τίποτα για μένα. Είμαι εδώ, ανοιχτός, έλα στη ζωή μου. Και να δούμε τι θα γίνει. Πολύ ξεκίνησαμε έτσι. Πιστεύετε ότι εγώ είχα πίστη στην ηλικία της κοπέλας εδώ. Γέλαγα και έλεγα, τι πελαμάρες είναι αυτές στην Κύπρο. Τι τρελαμάρες και τι αχλαμάρες λέγονται. Καταρχάς έβρισκα το Ευαγγέλιο το πιο μοχθηρό και το πιο σοβινιστικό βιβλίο. Έτσι ξεκινάμε άνθρωποι, έχουμε κάποια αρχή, ξεκινάμε. Έλα λάθη, στέκα. Δεν είμαστε τέλειοι. Σιγά σιγά κατανοούμε. Και πάλι και τώρα, τι έχω κατανοήσει, μια χουφτίτσα, δυο χουφτίτσες, κάτι από την άμμο αυτή, δηλαδή τίποτα. Προσπαθώ να γίνω Σοκράτης. Έτσι λοιπόν, ας δημιουργήσουμε προϋποθέσεις τις καλύτερες που μπορούμε για τον εαυτό μας. Και πίστεψέ με, δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος αν δεν το κάνεις εσύ. Ο άλλος, ο δίπλα, θα γίνει βοηθός σου ή θα δεις, γιατί το μόνο φως, εχθές είχε έρθει ένας φίλος δικηγόρος που θα ήταν έξω, μίλαγε, είχε πολύ καιρό να έρθει και όταν τελείωσε, πάνε φύγει και μου λέει, είχα πρόβλημα στα μάτια μου. Ήρθε εδώ, προσκύνησε, τώρα δεν έχω, βλέπω καλά. Τι έγινε, κάτι έγινε, τι να γίνει εδώ. Η Παναγία σήμερα είχε κέφι. Πού να το ξέρω εγώ. Όχι, μου λέει κάτι έγινε, κάτι έκανε. Εγώ λέει, ο Θεός είναι ασύμμετρος. Ο Θεός δίνει γιατί υπάρχει η λειτουργία του Θεού έτσι. Έτσι, υπάρχουν και τρόποι, υπάρχουν και... Υπάρχουν πολλά πράγματα, υπάρχουν αυτά που δίδονται με αιτία και αυτά που είναι χωρίς αιτία. Εσύ όμως μπορείς απλά να ξεκινήσεις να αποδεχτείς το Θεό. Και ξεκίνα σήμερα. Αν πραγματικά δεν κάνεις accept στο ίντερνετ, μπορείς να έχεις επικοινωνία μαζί μου. Με τίποτα. Έχεις κάνει. Και πώς θα το κάνω. Λέω ότι είμαι ορθόδοξος. Δεν φτάνει. Πρέπει να αποδείξεις τον εαυτό σου ότι είσαι καλός άνθρωπος. Ορθόδοξος είναι ένας δρόμος. Ότι είσαι μέσα σου λειτουργικός. Έχεις αυτό τη λειτουργία, έχεις αυτό το background, έχεις αυτό το, πώς λέγεται αυτό, τα windows, πώς λέγονται, το λογισμικό που μπορεί να δεχτεί και να φανερώσει πραγματικά ενδοποιότητες αυτές που μπορούν να δεχτούν προγράμματα που θα είναι καλά για σένα και για το περιβάλλον σου. Είσαι καλός άνθρωπος, αλλά κλωτσάς τις γατούλες σας. Είσαι καλός άνθρωπος, αλλά κλωτσάς το ίδιο στο κεφάλι. Με διαφόρους τρόπους. Τε πίνεις πολύ, είτε κάνεις αυτό, είτε αλλάζεις άντρα συχνά, είτε αλλάζεις γυναίκες συχνά, είτε έτσι, είτε αλλιώς, είτε το ένα άλλο. Κάνουμε κάποιο κακό σε εμάς, στο λογισμικό μας. Κάποιο. Θα μου πεις, δεν μπορώ, ζήτα βοήθεια. Μου έλεγε ένα παιδάκι χθες που είχε έρθει εδώ να εξομολογηθεί, ότι θέλει οπωσδήποτε μια γυναίκα. Του λέω, γυναίκα θέλεις, αλλά πόσο έτοιμος είναι ο νου σου να δεχτεί έναν άνθρωπο γυναίκα. Γιατί δεν θες ένα γυναίκα, μια γυναίκα, δεν θες από αφαλό μέχρι γόνατα. Έναν άνθρωπο, μια ποιότητα. Πρώτα είναι η ποιότητα και μετά θα μπορέσει να εισχωρήσει μες στην καρδιά της και όλα τα υπόλοιπα. Αν δεν έχουμε μια σχέση ψυχής, δεν γίνονται τα πράγματα να τα είναι δύσκολα. Οι εντοπιότητες είναι πολύ δύσκολες.
Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Να είστε καλά.